μέσοδα από το κράτος. Πάνω σε αυτά έχουμε τις υψηλότερες ασφαλιστικές φορές, 34,06% από όλες τις κατηγορίες του τύπου και τις εφημερίδες των Αθηνών και τα καναλιά των Αθηνών. 20% φόρο τηλεοπτικής διαφήμισης. 21,6% το αγκαιριώσιμο, που τώρα προφανώς θα αντικατασταθεί με κάποιο άλλο φόρο ή πόρο, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο. Πνευματικά δικαιώματα 2,2%. Φόρο για τον κινηματογράφο 1,5%. Και πάνω σε όλα αυτά πληρώνουμε το δημόσιο αγαθό που λέγεται συχνότητα στον πάροχο δικτύου, τώρα Digia, και καλούμαστε να το πληρώσουμε ξανά με ένα τίμημα για την αναδιοδότηση. Το ίδιο δημόσιο αγαθό που λέγεται συχνότητα. Πιστεύετε λοιπόν ότι μέσα από όλα αυτά μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα, υγιής οικονομική λειτουργία, ανεξαρτησία στην περιφερειακή τηλεόραση, στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, που έχουν και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, μια προσφορά ενημέρωσης και προσφορά σύνδεσης μεταξύ τους των τοπικών κοινωνιών, σε όλα τα χαρακτηριστικά, στον πολιτισμό, στην τοπική ανάπτυξη, σε όλα αυτά. Πιστεύω στα περιφερειακά μέσα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, διότι και εσείς επιχείρηση είστε, και το ένα κριτήριο της επιβίωσης είναι η δυνατότητα δημιουργίας επιχειρηματικού κέρδους. Τα περιφερειακά μέσα έχουν την ιδιαιτερότητα και πιστεύω και το συγκριτικό πλεονέκτημα να είναι κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καλύψουν ένα κενό που τα μέσα εθνικής εμβέλειας δεν μπορούν να καλύψουν. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αναφέρατε είναι επί της αρχής σωστά. Ό,τι σας είπα και ισχύει ως θέση μας για τα εθνικά κανάλια, ισχύει και για τα περιφερειακά κανάλια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πτυχές που αφορούν ιδιαίτερα στα περιφερειακά μέσα και στον περιφερειακό τύπο, που θα πρέπει να εξειδικευθούν περαιτέρω. Δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω επ' αυτού. Αλλά ένα είναι επίσης βέβαιο, ότι η λογική πάντα πρέπει να είναι μια λογική οικονομικής βιωσιμότητας. Και θα επιμείνω σε αυτό. Και μπορεί να είμαι και λίγο αυστηρός στην κρίση μου και σε αυτό το οποίο θα σας πω. Αλλά όπως υπήρχε και ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγάλη διαπλοκή στα μέσα εθνικής εμβέλειας, αντιστοίχως μπορεί να υπάρχει μικρή διαπλοκή στα περιφερειακά μέσα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Κυρία Μαριάννα Πυριώτη από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι μιλήσατε για ένα σοκ ανάπτυξης και μιλήσατε και στην κεντρική σας ομιλία για τον ρόλο της παιδείας. Και τα δύο και πολλά άλλα συνδέονται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα θέμα το οποίο έχει να μπει στο τραπέζι αρκετό καιρό. Και το κυριότερο από όλα είναι και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα έχετε την θεσμικά λυμμένα τα χέρια να προχωρήσετε. Με δεδομένο λοιπόν το κλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά πολιτικό και την κακή σχέση φυσικά που έχετε με την κυβέρνηση, πώς βλέπετε να συνεχίζετε το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με ποιο τρόπο θα προσπαθήσετε, αν προσπαθήσετε, να έχουμε αναθεωρητική βουλή και να υπάρξουν ευρύτερες συνενέσεις ώστε να υπάρξει και θεσμική, αν θέλετε, δυνατότητα αυτών των αλλαγών τις οποίες αναγγείλατε. Χαίρομαι για την ερώτηση, κυρία Πυριώτη. Έχω μιλήσει επανελειμμένως για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση. Επεδίωξα να πετύχω και μια ελάχιστη συνένεση με τον κύριο Τσίπρα στο ζήτημα αυτό, καταθέτοντάς του μια τολμηρή, πιστεύω, πρόταση για μια αμοιβαία συμφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων στα άρθρα τα οποία θα μπορούν να τεθούν στην πρώτη Βουλή, στον χάρτη της συνταγματικής αναθεώρησης. Να επιδιώξουμε δηλαδή με απλά λόγια να πετύχουμε την πλειοψηφία των 180 βουλευτών που το ίδιο το Σύνταγμα ορίζει στην πρώτη Βουλή, έτσι ώστε στη συνέχεια οι πολίτες στις εθνικές εκλογές να αποφασίσουν όχι μόνο για το ποια κυβέρνηση θέλουν, αλλά και για το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια πρόταση η οποία θεωρώ ότι είναι και δίκαιη και μεταθέτει και την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες και για το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Η πρόταση, όπως γνωρίζετε, έχει απορριφθεί. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να μετατρέψει την κορυφαία αυτή διαδικασία σε μια επικοινωνιακή φιέστα.
έβαψε μάλιστα, χρωμάτισε μάλλον, δεν έβαψε, χρωμάτισε και το κτίριο της Βουλής κόκκινο για την σχετική συγκυρία, προσβάλλοντας πιστεύω με αυτόν τον τρόπο τα δημοκρατικά αισθήματα των πολιτών. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι. Η διαδικασία της αναθεώρησης είναι μια διαδικασία η οποία αφορά στην ίδια τη Βουλή. Και μόνο η Βουλή έχει την δυνατότητα να εκκινήσει αυτήν τη διαδικασία, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Ο κύριος Γιώργος Χιαδήμας από το παρασκήνιο. Καλησπέρα. Με αφορμή αυτό που ρώτησε η κυρία Πυριώτη, τη συνταγματική αναθεώρηση, ένα βήμα παραπέρα. Έχετε αναφερθεί πολλάκι στον εκλογικό νόμο και έχετε ξεκαθαρίσει ότι την επομένη που θα αναλάβετε την διακυβέρνηση της χώρας θα προβείτε σε αλλαγή του εκλογικού νόμου. Όπως γνωρίζετε, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 200 ψήφοι μέσα στη Βουλή για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Αν δεν έχετε τους 200 βουλευτές, θα κάνετε. Για παράδειγμα, θα πάτε σε εκλογές προώρες πάλι την επόμενη μέρα. Είχα ξεχάσει ότι ο Πολάκης έχει και άλλη χρειά εκτός από τον Υπουργό. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς έχουμε δεσμευθεί ρητά και κατηγορηματικά ότι αμέσως μετά την εκλογική μας νίκη θα καταθέσουμε στη Βουλή μια ολοκληρωμένη και τολμηρή, πιστεύω, πρόταση για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και θα επιδιώξουμε τις μέγιστες δυνατές ενέσεις. Είχαμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να το κάνουμε και τώρα. Αλλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να περιορίσει το εύρος των αλλαγών του εκλογικού νόμου μόνο σε αυτό που τον ενδιέφερε. Και δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο από το να καταργήσει τον πόνους και να κάνει τη ζωή της Νέας Δημοκρατίας πιο δύσκολη. Νομίζω ότι αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εγώ ήμουνα και το είχα πει, ήμουν τεθειμένος να συζητήσω και το ζήτημα του πόνους. Και υπάρχουν προτάσεις και σκέψεις για ένα πιο αναλογικό μπόνους ανάλογα με το ποσοστό που παίρνει το πρώτο κόμμα. Είμαστε ανοιχτοί να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Τσίπρας δεν έδειξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά την εκλογική μας νίκη και σε χρόνο πολιτικά ουδέτερο τη συζήτηση αυτή. Θα καταθέσουμε το σχέδιό μας και την πρότασή μας για τον εκλογικό νόμο. Θα έχουμε φροντίσει να την έχουμε διαβουλευθεί πριν και με άλλα κόμματα και θα επιδιώξουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση και γιατί όχι να ξεπεράσουμε και το όριο των 200 βουλευτών. Αλλά δεν μπορώ από τώρα να προκαταβάλω ποια θα είναι η σύνθεση της επόμενης Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορώ να σας πω, ότι το τελευταίο πράγμα που είναι στο μυαλό μου μετά από μια εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι πότε θα γίνουν οι μεθεπόμενες εκλογές. Ο κύριος Χρήστος Τελίδης από το Έθνος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Στη συνάντηση που είχατε προχθές με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας αναφερθήκατε στο θέμα των συμβασιούχων και στους δημόσιους υπαλλήλους που χρησιμοποίησαν πλαστά πτυχία και είπατε την ανάγκη, τονίσατε την ανάγκη να υπάρχει δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός αριθμός, ένα αμανάτι σημαντικό που μας έμεινε. Αυτή του νόμου Παυλόπουλου. Αυτοί που παρανόμησαν, αυτοί που πήραξαν τα στοιχεία, αυτοί που με διάφορους τρόπους, με δική τους ευθύνη και με ευθύνη άλλων, φέραν στοιχεία πλαστά και κατόρθωσαν απασχόλησης και κατόρθωσαν και μπήκαν στο δημόσιο, κάναν συμβάεις αορίστου χρόνου, έχουν δηλαδή μονιμότητα. Τους έχουμε δίπλα σε αυτούς τους άλλους, αυτοί που δεν έκαναν, που δεν παρανόμησαν, οι οποίοι δίνουν κάθε μέρα τη μάχη της επιβίωσης. Αν σας πω σε συγκεκριμένους χώρους, τους είναι διακριτή η μεν και η δε. Εσείς ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχατε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα. Τους ξεχάσαμε, τους ξέχασαν αυτούς, γιατί και η κυβέρνηση τους ξέχασε. Και προχθές είπατε κάτι ότι οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς εξαιρέσεις. Δεν πρέπει να ισχύει αυτό και σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Ξέρετε ότι όσο ήμουνα Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχα αφιερώσει πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια στο να αποκαλύψω παθογένειες και παρανομίες που αφορούσαν και στον τρόπο που προσλαμβανόντουσαν δημόσιοι υπάλληλοι, πλαστά πτυχία και άλλες τέτοιες υποθέσεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο μετετράπησαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Και τον ξεκίνησα αυτόν τον έλεγχο. Με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα
πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Και βρήκα απέναντί μου μία οργανωμένη συμμαχία από αρκετούς δημάρχους, οι οποίοι, επειδή πολλές μετατροπές έχουν γίνει σε πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά υπήρχαν και άλλοι σύμμαχοι, ξέρετε, σε αυτή την προσπάθεια. Και ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος ήταν και ο νομικός υπερασπιστής όλων όσοι δεν δεχόντουσαν τον έλεγχο της διοίκησης για τα ζητήματα αυτά. Να σας θυμίσω ιστορίες για αγρίους όπου στέλναμε τους ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης και οι δήμαρχοι δεν τους επέτρεπαν να μπουν μέσα για να ελέγξουν τους φακέλους. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν. Όλα συνέβαιναν αυτά. Λοιπόν, και σήμερα όλοι αυτοί έχουν την κάλυψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι υπουργοί οι οποίοι σήμερα είναι στην κυβέρνηση και κόβουν συντάξεις, καλό είναι να θυμούνται και λίγο τον προηγούμενο τους επαγγελματικό βίο και τι έκαναν πριν, για να υπάρχει έστω και μία στοιχειώδη συνέπεια. Άρα προφανώς και με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα του επανελέγχου των μετατροπών των συμβάσεων, αλλά επιτρέψτε μου με απασχολεί και κάτι ακόμα. Να μην δημιουργήσουμε μια καινούρια γενιά συμβασιούχων όμηρων με την προοπτική και το καρότο της μονιμοποίησης. Σε πλήρη παράβαση του άρθρου του Συντάγματος, το οποίο απαγορεύει τις μετατροπές συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου για εποχικές ανάγκες. Ξέρετε, στη συνάντηση αυτή ήμουν με ένα δήμαρχο. Δεν θα πω ποιος ήταν, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ο δήμαρχος αυτός είναι δήμαρχος σε ένα τουριστικό δήμο και προσλαμβάνει συμβασιούχους καθαριότητες για το καλοκαίρι. Γιατί τότε έχει ανάγκες. Και μου λέει, μπορείς σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις, απευθυνόμενο σε μένα, γιατί αυτές οι συμβάσεις πρέπει να παρατεθούν αυτοδίκαια για τους επόμενους 12 ή 18 μήνες, όταν εγώ δεν τους χρειάζομαι αυτούς τους ανθρώπους το χειμώνα. Θα ήθελα πραγματικά αυτή την ερώτηση να την κάνει στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς. Λοιπόν, για να είμαι τελείως ξεκάθαρος. Η κυβέρνηση στείνει ένα καινούριο πελατειακό κράτος και κλείνει το μάτι σε μια καινούρια γενιά συμβασιούχων με την προοπτική της πιθανής μονιμοποίησης και εξαγοράζει με αυτόν τον τρόπο συνειδήσεις. Και το κάνει με χυδαίο τρόπο. Λοιπόν, εμείς όλα αυτά δεν πρόκειται να τα δεχτούμε. Είναι άλλο η σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών και άλλο οι μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο και τα δύο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγχέονται. Ο κύριος Χρήστος Νικολαίδης από την Θες News. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Όποιος παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει ότι όταν ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος τρέχει στη Θεσσαλονίκη κρατά κάποιες σταθερές. Εσείς επιλέξατε να σπάσετε κάποιες από αυτές τις σταθερές και αναφέρομαι στο ότι στην χθεσινή σας ομιλία δεν αναφέρατε καθόλου το όνομα του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Επίσης δεν αναφερθήκατε καθόλου στο Μακεδονικό, ενδεχομένως να θεωρείτε ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει. Ζητήσατε εκλογές, κάτι το οποίο το έχετε κάνει αρκετές φορές, αν και από τη Νέα Δημοκρατία παλαιότερα είχαμε ακούσει ότι δεν θα πρέπει να ζητάς κάτι το οποίο δεν μπορείς να επιβάλλεις. Ενώ φάνηκε ότι μας είπατε με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, την ιδιωτική αγορά, σε αντίθεση με αυτά τα οποία είπατε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί επιλέξατε να σπάσετε αυτές τις σταθερές? Ό,τι αφορά τους δύο πρώην πρωθυπουργούς του κόμματός σας, θέλατε να αποφύγετε ευθύνες από τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη διακυβέρνηση αυτή, την παλαιότερη? Ευχαριστώ. Κύριε Νικολαίδη, έκανα μια ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και κατά συνέπεια σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Αν είχατε παρακολουθήσει την ομιλία την οποία έκανα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκα εκτενώς στο ρόλο και στην προσφορά όλων των Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας στην ιστορική διαδρομή της παράταξης. Και αν και έτσι διακρίνω πίσω από το ερώτημά σας ένα ίσως κρυφό ερώτημα, αν υπάρχουν ενδεχομένως έτσι εσωκομματικά ζητήματα στην Νέα Δημοκρατία, να σας εβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα εσωκομματικό ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Έχω μια άριστη επικοινωνία και με τους τρεις τέλος πρωθυπουργούς, με τον έναν προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνώ, αλλά και με τον κύριο Καραμαλή και με τον κύριο Σαμαρά έχουμε μία τακτική επικοινωνία. Δεν είναι κατά ανάγκη κάτι το οποίο επιθυμούμε πάντα να δημοσιοποιούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση και επικοινωνία υπάρχει και η παράταξη είναι ενωμένη. Τολμώ να πω ίσως περισσότερο ενωμένη παρά ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία έχει σήμερα συσπήρωση 90%. Κοιτάει μπροστά και ζητήματα τα οποία αφορούν έτσι τις εσωτερικές μας λειτουργίες,
μπορεί πάντα να ερεθίζουν τις παραπολιτικές αντένες των δημοσιογράφων. Δεν νομίζω όμως ότι αφορούν πραγματικά ούτε στην κοινωνία, ούτε και στο ίδιο το κόμμα. Εξάλλου να πω και κάτι τελευταίο. Εγώ φιλοδοξώ να ηγούμε ενός κόμματος το οποίο είναι δημοκρατικό. Και σε ένα δημοκρατικό κόμμα κατατίθονται απόψεις όλων των αποχρώσεων. Και η δικιά μου δουλειά είναι να συνθέτω αυτές τις απόψεις σε μια κοινή συνισταμένη, όσο φυσικά αυτό είναι εφικτό. Ο κύριος Άνος Τρενταφύλλου από την εφημερίδα Αγορά. Κύριε Πρόεδρε, να πάω λίγο στο θέμα της παιδείας που σας αρέσει ιδιαίτερα να συζητάτε. Πρόσφατα σε μια εκδήλωση, σε μια παρουσίαση βιβλίου, είπατε ότι δυστυχώς οι δανειστές και τα μνημόνια δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το ζήτημα της παιδείας. Στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης του μείγματος συμφωνίας που λέτε και στις τολμηρές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβετε, θα βάζατε ως στόχο η παιδεία να βγει από το μνημόνιο? Ευχαριστώ. Όταν έκανα αυτήν την αναφορά, εννοούσα ότι πολλές φορές μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα υπάρχει μία, ίσως και ολίγον στενόμυαλη προσέγγιση για το ποιες είναι οι πραγματικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα. Η μεταρρύθμιση στην παιδεία είναι η πιο σημαντική μέσω μακροπρόθεσης μεταρρύθμιση που πρέπει να κάνουμε. Σε συνδυασμό προφανώς με την αναδιάταξη του κράτους, αλλά αυτή είναι μια μεταρρύθμιση που αφορά όλα τα παιδιά της πολιτικής. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να επιτρέψουμε στην παιδεία να συνεχίσει στον κατήφορο που την οδηγεί αυτή η κυβέρνηση. Θα έχουμε την ευκαιρία σε 10 μέρες από τώρα να έχουμε μια προημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τα ζητήματα της παιδείας, όπου θα αναφερθώ πιο εκτενώς στο σχέδιό μας, στο πρόγραμμα μας για την παιδεία και στο πρόγραμμα μας πρωτίστως, και θέλω να το τονίσω αυτό, για το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν θα κουραστώ να υπερασπίζομαι το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή. Γι' αυτό και θεωρώ αδιανόητη την υπονόμευση της ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από μια αιμονική κυβέρνηση. Αλλά η ιδιωτική εκπαίδευση αφορά στο 10% των Ελλήνων. Το υπόλοιπο 90% είναι απολύτως εξαρτημένο από το δημόσιο σχολείο. Και το δημόσιο σχολείο ήταν και πρέπει να παραμείνει ο βασικός μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας στην ελληνική κοινωνία. Όπως ήταν πάντα. Γιατί τι παραπάνω μπορούσε να προσδοκά ένα φτωχό παιδί από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας από το να σπουδάσει, να πάει σε ένα καλό σχολείο, να εργαστεί, να σπουδάσει και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του. Ναι, χρειαζόμαστε πολύ καλύτερα σχολεία από αυτά που έχουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερα πανεπιστήμια από αυτά που έχουμε. Χρειάζεται να δώσουμε συστηματική και μεθοδική έμφαση στην προσχολική αγωγή, εξού και η δέσμευση, η μόνη δέσμευση που ανέλαβα χθες στο ζήτημα αυτό. Γιατί? Διότι ξέρουμε ότι ανισότητες πολλές φορές δημιουργούνται στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης ενός παιδιού, μέχρι τα 6. Λοιπόν, γι' αυτό και όλα αυτά τα ζητήματα είναι στην πρώτη προτεραιότητα της δικιάς μας πολιτικής. Εμείς θέλουμε μια παιδεία η οποία να είναι επίκεντρο και φυτώριο αριστείας, να μην ισοπεδώνει τα πράγματα προς τα κάτω, να μην εξισώνει τους μαθητές, να μπορεί να δίνει την ευκαιρία στους καλούς μαθητές πραγματικά να διακριθούν. Και βέβαια, να επαναλάβω, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα σε 10 μέρες από τώρα στη Βουλή, τη δέσμευσή μου να ακυρώσουμε αμέσως, εδώ θα μπορούσα να πω και με ένα νόμο, όλες τις αντιμεταρρυθμίσεις που αφορούν πρωτίστως στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και στο ξύλωμα του νόμου 4009, που παρά τις όποιες ατέλειές του, ήταν ένας νόμος που σηματοδότησε μια τολμηρή μεταρρύθμιση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.